Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε απόψε με μυστική ψηφοφορία να παραπεμφθεί σε δίκη ενώπιον του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου ο πρώην αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Αθανασόπουλος για τη γνωστή υπόθεση του Γιουγκοσλαβικού Καλαμποκιού. Υπέρ της παραπομπής του πρώην Υπουργού και για τις τρεις κατηγορίες, δηλαδή της ηθικής αυτουργίας σε ψευδορκία, της ηθικής αυτουργίας σε πλαστογραφία και της άμεσης συνέργειας σε πλαστογραφία και νόθευση εγγράφου, ψήφισαν 170 βουλευτές. Κατά της παραπομπής τάχθηκαν 118 βουλευτές, βρέθηκαν επίσης 5 λευκά και 3 άκυρα. Πριν από λίγο η Βουλή αποφάσισε δια αναστάσεως να παραπεμφθούν στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο και οι συμμέτοχοι στην υπόθεση Καλαμποκιού για να γίνει συνεκδίκαση. Από πλευράς Νέας Δημοκρατίας μίλησαν οι βουλευτές κ. Κοσκινάς και Παπαστάμος, οι οποίοι ανέφεραν ότι είναι υπαρκτό το σκάνδαλο του Καλαμποκιού και ότι ο κ. Αθανασόπουλος ήταν ο συντονιστής της προσπάθειας συγκάλυψης. Από το Πασόκ μίλησαν οι κ. Τσοχατζόπουλος και Ροκόφιλος και υποστήριξαν ότι η Νέα Δημοκρατία και ο Συνασπισμός, χωρίς στοιχεία, προσπαθούν να παραπέμψουν τον κ. Αθανασόπουλο στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο και ότι η Προανακριτική Επιτροπή κάλεσε ειδικούς να την πληροφορήσουν για το ύψος των τιμών άτομα που ήταν εκπρόσωποι πολυεθνικών εταιριών. Τις απόψεις του συνασπισμού διατύπωσε ο κοινοβουλευτικός του εκπρόσωπος, κ. Λεωνίδας Κύρκος, ο οποίος ανέφερε ότι ο κ. Αθανασόπουλος έδρασε όχι σαν άτομο, αλλά σαν στοιχείο ενός μηχανισμού. Ήταν το σύστημα της διακυβέρνησης εκείνο που ευθύνεται για όλα αυτά και γι' αυτό υπάρχει ανάγκη για τη δημιουργία νέων θεσμών. Ο πρόεδρος της Διανά, κ. Κωστής Στεφανόπουλος, υποστήριξε ότι υπάρχει το σκάνδαλο που εξετέλεσε ο κ. Αποστολόπουλος και το αδίκημα της συγκάλυψης που διέπραξε ο κ. Αθανασόπουλος. Αυτά, πρόσθεσε, δεν αμφισβητούνται. Όμως το πόρισμα της πλειοψηφίας της Επιτροπής δεν είναι πλήρες, αφού δεν ερεύνησε να βρει ποιος καρπόθηκε το οικονομικό όφελος από αυτή την υπόθεση. Ο κ. Αθανασόπουλος, εναντίον του οποίου στρέφεται το πόρισμα της Επιτροπής, παραδέχθηκε ότι υπάρχει σκάνδαλο Καλαμποκιού, το οποίο όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του ως αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, είχε ήδη διαπραχθεί και πράγματι η κυβέρνηση προσπάθησε να κλείσει το θέμα ώστε να μην υποστεί η χώρα μας τις συνέπειες που συνεπάγονται. Η συνεδρίαση στη Βουλή συνεχίζεται και αμέσως μετά το τέλος του Δελτίου Ειδήσεων θα ξανασυνδεθούμε με την αίθουσα του Κοινοβουλίου για να παρακολουθήσετε τη συνέχεια της διαδικασίας. Να περάσουμε τώρα σε άλλες εσωτερικές ειδήσεις. Λύθηκαν τελικά το απόγευμα σε νέα σύσκεψη μεταξύ των αρχηγών και των εκπροσώπων των κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση και οι ελάχιστες διαφορές που είχαν απομείνει από τη χθεσινή συνάντηση. Οι διαφορές αυτές προσδιορίζονταν σε επιμέρους σημεία νομοσχεδίων που θα κατατεθούν εντός των προσεχών ημερών στη Βουλή. Στη σύσκεψη που έγινε το απόγευμα στις 5:30 στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή και η οποία διήρκεσε περίπου 90 λεπτά, μετήχαν ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος του Συνασπισμού της Αριστεράς και της Προόδου, κ. Χαρίλαος Φλωράκης, ο γραμματέας του Συνασπισμού, κ. Λεωνίδας Κύρκος, ο Υπουργός Προεδρίας, κ. Αθανάσιος Κανελόπουλος, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, κ. Φώτης Κουβέλης και για ένα διάστημα ο πρόεδρος της Βουλής, κ. Αθανάσιος Τσαλδάρης και η πρώτη αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. Μαρία. Μετά τη συνάντηση, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, δήλωσε. Που την είχαμε πολύ προχωρήσει χτες και νομίζω ότι μείναμε σύμφωνοι για όλα τα νομοθετήματα. Από μένα ακόμα κάτι τελευταίο προς ρύθμιση στο θέμα των κωδίκων, αλλά φαντάζομαι, εδώ είναι και ο κύριος Κουβέλης, ότι ίσα μαύρο το πρωί θα το έχουμε τελειώσει και αυτό. Κατά συνέπεια όλα βαίνουν καλώς και οι απεσιόδοξοι διαψεύδονται. Η διαφορά απόψεων στο θέμα των κωδίκων προσδιορίζεται στη διαδικασία με την οποία θα γίνεται ορισμός του πολυπροσώπου οργάνου το οποίο θα αντικαταστήσει το θεσμό του προϊσταμένου. Για το θέμα των κωδίκων, τόσο από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας όσο και από την πλευρά του Συνασπισμού της Αριστεράς και της Πρόοδου, εκτιμάται ότι η λύση είναι πάρα πολύ κοντά. Για το νομοσχέδιο περί άρσεως των συνεπειών του εμφυλίου πολέμου υπήρξε απόλυτη συμφωνία. Για τα υπηρεσιακά συμβούλια έγιναν δεκτές δύο βασικές προτάσεις της ΑΔΔ σε ό,τι αφορά τη σύνθεση των υπηρεσιακών συμβουλίων.
Για την ιδιωτική τηλεόραση τελικά συμφωνήθηκε η παραχώρηση των αδειών να γίνεται από την κυβέρνηση μετά από γνωμοδότηση του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου. Όμως το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο διατηρεί το προνόμιο της ανάκλησης των αδειών. Όσον αφορά τέλος το θέμα της αλλαγής κανονισμού της Βουλής, συμφωνήθηκε να αρχίσει την ερχόμενη εβδομάδα η διαδικασία για τη θέσπιση επιτροπής, στην οποία θα δίνουν συνέντευξη οι διευθυντές και πρόεδροι των βασικών κρατικών οργανισμών πριν διοριστούν. Επίσης, οι διαρκείς επιτροπές θα συστήσουν υποεπιτροπές για τον έλεγχο των προμηθειών του δημοσίου. Η κυβέρνηση αποφάσισε το επίσημο και πανηγυρικό κάψιμο των φακέλων. Σε ειδική συνεδρίαση της Βουλής στις 29 του μηνός θα γίνει συζήτηση επί του θέματος, στην οποία θα μετάσχουν οι αρχηγοί των κομμάτων. Αυτή θα είναι και η επίσημη τελετή που θα θέτει τέρμα στο καθεστώς των φακέλων, υπογράμμισε σήμερα ο Υπουργός Προεδρίας και κυβερνητικός εκπρόσωπος, κ. Αθανάσιος Κανελόπουλος. Απαντώντας ερωτήσεις, ο κ. Κανελόπουλος είπε ότι για το κάψιμο των φακέλων και για την τελετή υπήρξε συμφωνία από τα κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, αναχωρεί αύριο για την Ατάλεια προκειμένου να λάβει μέρος στις εργασίες του δεύτερου συνεδρίου κοινοβουλευτικών της Ευρωπαϊκής Δημοκρατικής Ένωσης. Ο κ. Μητσοτάκης, στο περιθώριο των εργασιών, θα έχει συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό της Τουρκίας, κ. Τουρκούτ Οζάλ. Η κυβέρνηση δεν έχει πρόθεση να περικόψει την ΆΤΑ. Αντίθετα, εάν τυχόν προκύψουν ειδικές περιπτώσεις εισοδηματικών ενισχύσεων, θα εφαρμοστεί αυτό που ισχύει με τα διορθωτικά ποσά. Αυτό επανέλαβε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και πρόσθεσε ότι αναμένεται στο τέλος του μηνός η συγκέντρωση των στοιχείων που θα προσδιορίσουν το ύψος του τιμαρίθμου, καθώς επίσης και των προβλέψεων για το προσεχές τετράμινο. Μόνο όταν συγκεντρωθούν αυτά τα στοιχεία θα είναι δυνατόν να καθοριστεί και να ανακοινωθεί το ύψος της ΆΤΑ. Συνεδρίασε το μεσημέρι στην ΕΚΑΛΗ υπό την προεδρία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Παπανδρέου το εκτελεστικό γραφείο του κινήματος. Το εκτελεστικό γραφείο ασχολήθηκε με τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, με την εξειδίκευση των αποφάσεων της Κεντρικής Επιτροπής και με τις βασικές κατευθύνσεις για την οργάνωση του εκλογικού αγώνα. Επίσης, αποφασίστηκε η δημιουργία τριμελούς γραμματείας για τον συντονισμό του εκτελεστικού γραφείου, η οποία αποτελείται από τους Κώστα Λαλιώτη, Γιάννη Νικολάου και Θεόδωρο Πάγκαλο. Από τις 4 Σεπτεμβρίου επανέρχεται ο δακτύλιος στην Αθήνα και από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, εκτός της Παρασκευής που θα ισχύει έως τις 3 το μεσημέρι. Αυτό αποφασίστηκε σήμερα κατά τη διάρκεια σύσκεψης των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Νίκου Γκελεστάθη, Δημοσίας Τάξεως κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη, Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Μιλτιάδη Εύερτ και του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΕΧΟΔΕ κ. Παναγιωτόπουλου. Ακόμη αποφασίστηκε να μην ισχύει ο δακτύλιος για τα 15.000 ταξί της πρωτεύουσας, ενώ όσοι διαμένουν εντός του δακτυλίου θα εφοδιαστούν με ειδική κάρτα από το Δήμο των Αθηναίων για να μπορούν να βγαίνουν από το δακτύλιο μεταξύ 7 και 8 το πρωί και να μπαίνουν μεταξύ 3 και 5 το απόγευμα. Την έντονη αντίδραση της βουλγαρικής κυβερνήσεως προκάλεσαν οι δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ κ. Βέρνερ, ο οποίος επέκρινε τη στάση της Βουλγαρίας έναντι της μουσουλμανικής μειονότητας. Σύμφωνα με πληροφορίες από διπλωματικές πηγές, το Βουλγαρικό Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τους πρεσβευτές των χωρών μελών του ΝΑΤΟ στη Σόφια, με εξαίρεση τον Έλληνα πρεσβευτή, και προέβη σε έντονο διάβημα διαμαρτυρίας. Σημειώνεται ότι στην ανακοίνωση του Βουλγαρικού Υπουργείου Εξωτερικών μνημονεύονται οι επιφυλάξεις που είχε διατυπώσει η Ελλάδα ως προς το περιεχόμενο των δηλώσεων του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Με την κατάθεση του πρώην Υπουργού Μεταφορών κ. Γιώργου Πέτσου συνεχίστηκαν σήμερα οι εργασίες της Προανακριτικής Επιτροπής που διερευνά το σκάνδαλο Κοσκοτά. Ο κ. Πέτσος, με το υπόμνημα που υπέβαλε στην Επιτροπή, δήλωσε ότι ουδέποτε αναμίχθηκε ή έλαβε γνώση των οικονομικών στοιχείων της διαχείρισης των οικονομικών των ΔΕΚΟ και αρνήθηκε κάθε κατηγορία για χρηματισμό του από τον Κοσκοτά. Εξάλλου, στην Προανακριτική Επιτροπή που ερευνά τις υποκλοπές των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων επί ΠΑΣΟΚ, κατέθεσε σήμερα ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Προστασίας Απορρίτων του ΟΤΕ, ο κ. Νίκος Γιαννιώτης. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, παραδέχθηκε ότι γίνονταν παρακολουθήσεις Ελλήνων πολιτών με εντολές της ΚΙΠ. Ακόμη ανέφερε ότι γίνονταν παρακολουθήσεις πολιτικών κομμάτων και εφημερίδων για λόγους εθνικής ασφάλειας. Η υπηρεσιακή έρευνα για τον ακριβή προσδιορισμό των ελλημάτων όλου του δημόσιου τομέα διεξάγει η κυβέρνηση και μόλις υπάρξει αναλυτική κατάσταση για τα επιμέρους ελλείμματα, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας θα κάνει τις σχετικές ανακοινώσεις.
Ολόκληρο το θεσμικό πλαίσιο για τις κρατικές προμήθειες θα επανεξεταστεί μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου από τρεις ομάδες εργασίας που συγκροτήθηκαν με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Κρατικών Προμηθειών του Υπουργείου Εμπορίου, του κ. Εμίλιου Ζαχαρέα. Εισοδηματικές ενισχύσεις για την ανάπτυξη της Αλίας θα δοθούν και φέτος. Το πρόγραμμα εξυγχρονισμού επιδοτείται από την ΕΟΚ και ανέρχεται στο ποσό του 1.600.000.000 δραχμών. Μέσω του προγράμματος αυτού επιχειρείται η ανανέωση και ο εξυγχρονισμός του αλιευτικού στόλου, εξοπλισμός αλιευτικών λιμένων και η δημιουργία νέων μονάδων υδατοκαλλιέργειας. Μια ματιά τώρα στις εξωτερικές ειδήσεις. 750.000 Εστονοί, Λετονοί και Λιθουανοί ένωσαν σήμερα τα χέρια τους, σχηματίζοντας μια ανθρώπινη αλυσίδα μήκους 600 χιλιόμετρων σε μια ειρηνική εκδήλωση διαμαρτυρίας με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 50 χρόνων από την υπογραφή του συμφώνου Μολότοφ-Ρίμπεντοτ. Η ανθρώπινη αυτή αλυσίδα συνέδεσε τις τρεις Σοβιετικές Δημοκρατίες της Βαλτικής, οι οποίες βάσει του συμφώνου αυτού είχαν προσαρτηθεί στη Σοβιετική Ένωση. Αλλά ενώ ο σχηματισμός της αλυσίδας έγινε με απόλυτα ειρηνικό τρόπο στις χώρες της Βαλτικής, στη Μόσχα ειδικές αστυνομικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν βία για να διαλύσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας 100 περίπου ατόμων στην πλατεία Πούσκιν, οι οποίοι κρατούσαν σημαίες των χωρών της Βαλτικής. Ο εντολοδόχος πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ταντέους Μαζοβιέτσκι, μιλώντας σήμερα στους 259 βουλευτές της αντιπολίτευσης κατά τη διάρκεια συνεδρίασης στο Κοινοβούλιο, δήλωσε ότι στην κυβέρνηση θα πρέπει να συμμετάσχουν και οι κομμουνιστές. Εάν το Κομμουνιστικό Κόμμα, είπε ο Μαζοβιέτσκι, παραμείνει στην αντιπολίτευση, θα εξελιχθεί σε παγίδα για τη χώρα μας, αφού καμιά αντιπολίτευση στον κόσμο δεν ελέγχει τις ένοπλες δυνάμεις και την αστυνομία. Μπορώ να δεχθώ, κατέληξε ο κ. Μαζοβιέτσκι, ότι θα είμαι ένας καλός ή κακός πρωθυπουργός, αλλά δεν μπορώ να δεχθώ ότι θα είμαι ένας πρωθυπουργός ανδρίκελο. Ο πλανήτης Ποσειδώνας έχει γύρω του ένα πλήρη δακτύλιο, ο οποίος όμως δεν είναι ορατός από τη Γη. Το μη επανδρωμένο διαστημόπλοιο Voyager 2 της NASA έστειλε φωτογραφίες του δακτυλίου, ο οποίος βρίσκεται σε μια απόσταση 48 χιλιόμετρων από το κέντρο του Ποσειδώνα. «Είναι μια νέα ανακάλυψη», είπε ο διευθυντής προγράμματος της NASA. «Νομίζαμε ότι θα υπήρχαν τόξα δακτυλίου, αλλά για πρώτη φορά βρήκαμε ένα πλήρη δακτύλιο». Να προσέξουμε μια ανακοίνωση. Ειδοποιείται ο Ηλίας Σεφέκος να επικοινωνήσει με τα τηλέφωνα 64-64-8-98 ή 25-25-7-98 για σοβαρή οικογενειακή του υπόθεση. Για τον καιρό τώρα μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος Αντώνης Λάλος. Καλησπέρα σας. Για σήμερα, από ό,τι φαίνεται, ο καιρός θα είναι παρόμοιος με τις προηγούμενες μέρες και πάλι. Η θερμοκρασία δεν περιμένουμε να σημειώσει κάποια σημαντική μεταβολή, ενώ οι βοριάδες στο Αιγαίο φαίνεται ότι δεν θα ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ κατά τη διάρκεια της ημέρας. Να περάσουμε τώρα στο χάρτη με τα συστήματα στην επιφάνεια, όπου βλέπουμε το βόρειο ρεύμα στην περιοχή μας να εξασθενεί σιγά-σιγά. Έτσι λοιπόν, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος σε όλη τη χώρα. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι ασθενείς και τοπικά στο Αιγαίο μέτριοι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην υπηρετική χώρα από 17 μέχρι 36 βαθμούς, στα νησιά του Ιωνίου από 22 μέχρι 35 και στα νησιά του Αιγαίου και τις παράκτητες περιοχές από 21 μέχρι 32 βαθμούς. Στην Καλαμάτα έθριος θα είναι ο καιρός με ασθενείς ανέμους. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 μέχρι 33 βαθμούς. Στην Αττική, και εδώ θα έχουμε έθριο καιρό, οι άνεμοι θα είναι βορειοανατολικοί ασθενείς και τοπικά στα ανατολικά μέτρη. Η θερμοκρασία στην πόλη από 25 μέχρι 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, τέλος, θα έχουμε και εδώ ήλιο με ασθενείς ανέμους. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 34 βαθμούς. Την Παρασκευή τώρα, αρχικά και πάλι ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος σε όλη τη χώρα. Περιμένουμε όμως θερμές ώρες της ημέρας στα υπηρετικά να αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις, ενώ προς το βράδυ στη δυτική χώρα είναι πιθανό να σημειωθούν λίγες τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, ασθενείς μέχρι μέτριοι, ενώ η θερμοκρασία δεν περιμένουμε να σημειώσει κάποια σημαντική μεταβολή. Ο λόγος τώρα στο Στράτος Ευτελή με τις αθλητικές ειδήσεις της ημέρας. Γεια σας. Ισόπαλος 0-0 έληξε ο φιλικός ποδοσφαιρικός αγώνας της εθνικής μας ομάδας με την Νορβηγία που έγινε σήμερα το απόγευμα στο Όσλο. Η συνάντηση ήταν μέτρια, με ελάχιστες φάσεις και σίγουρα δεν ικανοποίησε τους λιγοστούς θεατές που την παρακολούθησαν, τα γύρω στις 4.000. Δύο καλές ευκαιρίες έχασαν ο Σαραβάκος και ο Σαβίδης, ενώ στη μοναδική καλή ευκαιρία των Νορβηγών, ο Σπύρος Οικονομόπουλος, ο γκολκίπερ της Εθνικής, πραγματοποίησε μια θαυμάσια απόκρουση.
Στους τέσσερις του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μπάσκετ προκρίθηκε η εθνική μας ομάδα των παιδών μετά τη χθεσινοβραδινή νίκη της Ιουγκοσλαβίας με 88-84 στην ισπανική πόλη Γουαδαλαχάρα. Αυτή την ώρα η εθνική μας αντιμετωπίζει τη Βουλγαρία σε ένα παιχνίδι χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον όμως. Μία είδηση από το Στίβο, αρκετά αξιόλογη, νέο παγκόσμιο ρεκόρ στη σκηταλοδρομία 4x200 ανδρών με 1:19.38. Το πέτυχε η ομάδα Σάντα Μόνικα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Δυτική Γερμανία. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 1:20.26 και το κατήχε από το 1978 η ομάδα του Αμερικανικού Πανεπιστημίου της Αριζόνα. Άρχισε από σήμερα η καταβολή της πρώτης δόσης της επικουρήγησης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού στις ποδοσφαιρικές ομάδες πρώτης, δεύτερης, τρίτης και τέταρτης εθνικής κατηγορίας. Οι ΠΑΕ πρώτης εθνικής παίρνουν από 35 εκατομμύρια δραχμές, της δεύτερης από 18, της τρίτης από 11 και της τέταρτης εθνικής από 2 εκατομμύρια δραχμές. Το συνολικό ποσό της πρώτης δόσης της επικουρήγησης ανέρχεται σε 1.610 εκατομμύρια δραχμές. Εξάλλου, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού Κυριάκου Βυρβιδάκη, επεκτείνονται οι διαχειριστικοί έλεγχοι σε αθλητικούς οργανισμούς. Έτσι, εκτός από τον ΟΠΑΠ και τον ΟΔΙΕ, θα γίνουν ακόμη έλεγχοι στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και στην Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία. Ο Νίκος Νικολτσούδης ήταν ο νικητής της τέταρτης ιστιοδρομίας του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος με σκάφη τύπου Laser Open που διοργάνωσε ο Ναυτικός Όμιλος Σύρου στην Ερμούπολη. Στις γενικές βαθμολογίες των κατηγοριών προηγούνται η Θεοδωρακάκης, Παπαθανασίου και Γρυπάρης. Έγινε το μεσημέρι η κλήρωση των αγώνων της τέταρτης εθνικής κατηγορίας. Το πρωτάθλημα, στο οποίο μετέχουν 116 ομάδες χωρισμένες σε 6 ομίλους, θα αρχίσει στις 17 Σεπτεμβρίου, όπως και τα υπόλοιπα πρωταθλήματα δηλαδή. Η εθνική μας ομάδα handball των Ιωαννίδων έχασε από την Ιουγκοσλαβία με 29-16 στον πρώτο της αγώνα για το Βαλκανικό πρωτάθλημα που γίνεται στην πόλη Κάνιζα της Ιουγκοσλαβίας. Αύριο η ελληνική ομάδα έχει ρεπό. Σε αγώνα του τρίτου ομίλου της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου που έγινε στο Σάλτσμπουργκ, η Αυστρία νίκησε την Ισλανδία με 2-1. Άλλοι φιλικοί αγώνες, Φιλανδία-Ιουγκοσλαβία 2-2 και Βέλγιο-Δανία 3-0. Σε αγώνες της δεύτερης ημέρας του αγγλικού πρωταθλήματος είχαμε απόψε τα αποτελέσματα: Aston Villa Liverpool 1-1, Derby Wimbledon 1-1, Manchester City Southampton 1-2 και Norwich Nottingham 1-1. Άλλα αποτελέσματα από ποδοσφαιρικούς αγώνες που έγιναν απόψε στην υπόλοιπη Ευρώπη: καταρχήν η γαλλική Auxerre έκανε την έκπληξη, κέρδισε μέσα στο Ζάγκρεπ τη Δυναμό με 3-1, είχε χάσει στη Γαλλία με 1-0 και προχώρησε στην επόμενη φάση του κυπέλου UEFA. Στη Γερμανία, πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, το μεγάλο ντέρμπι μπροστά σε 68.000 θεατές στο Ολυμπιακό Στάδιο του Μονάχου, Μπάγεν Κολονία 5-1, Στουτγκάρδι Άιντραχτ 1-1, Μανχάιμ Κάιζερσλάουτερν 3-2, Λεβερκούζεν Καρλσρούη 1-1, Ήρντιγκεν Αμβούργο 5-2, Ντίσελντορφ Μπόχουμ 2-2. Στην Ολλανδία για το πρωτάθλημα, τέταρτη αγωνιστική, είχαμε μια πολύ μεγάλη έκπληξη, Αϊτχόβεν, Ρόντα 3-4. Και δύο αποτελέσματα που ενδιαφέρουν τον Παναθηναϊκό και τον Ηρακλή, Έξετερ Σουόνσι 3-0 και Λουκέρνη Σιόν 2-2. Σε σημερινούς φιλικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες είχαμε τα αποτελέσματα: Αιγάλεο Ιωνικός 3-2, Εθνικός Αστέρας Απόλλων 1-3, Αχαϊκή Κόρινθος 0-0, Εθνικός Αλεξανδρούπολης Ξάνθη 0-3, Λάρισα Τοξότης 1-1, Αχαρναϊκός Καλλιθέα 3-2, Μακεδονικός Βέρεια 2-2. Αύριο στις 8 στη Λεωφόρο ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον Πεζοπορικό. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το νυχτερινό δελτίο της ΕΤ2. Θα συνδεθούμε όμως αμέσως με την αίθουσα του Κοινοβουλίου, όπου συνεχίζεται η συνεδρίαση της Βουλής. Καλή σας νύχτα από εμάς. Γεια σας.